καταγραφή των στοιχείων των επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες προνοεί το νομοσχέδιο που έχει τεθεί ενώπιον της Βουλής με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων. Θα καταχωρήσετε κάποια στοιχεία που απαιτούνται από την ίδια την εταιρεία για να ολοκληρωθεί η κράτησή σας. Και θα δημιουργηθεί στο όνομα σας ένας φάκελος, τον οποίο κρατάει η εταιρεία τους δικούς της σκοπούς. Συνολικά, 19 στοιχεία είναι όσα θα πετούνται από τις αεροπορικές εταιρείες για να μπορέσει κανείς να προχωρήσει με την κράτησή του. Από την θέση που θα κάθονται μέχρι και το φαγητό που θα προτιμήσουν. Περιλαμβάνει την ημερομηνία κράτησης του εισιτηρίου, την ημερομηνία ταξιδίου, τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου, το δρομολόγιο. Θα γίνεται μια αυτοματοποιημένη εξεργασία με βάση συγκεκριμένους δείκτες κινδύνου. Και εκεί και όπου το σύστημα θα εντοπίζει αυξημένων κίνδυνων, τότε θα γίνεται η περαιτέρω επεξεργασία από την αρμόδια αρχή. Όλα τα στοιχεία θα δίνονται μέσα σε 48 ώρες στη μονάδα στοιχείων επιβατών που έχει συσταθεί, θα φυλάσσονται μέχρι 6 μήνες και στη συνέχεια θα διατηρούνται για 5 χρόνια, οπότε και θα καταστρέφονται. Η εφαρμογή του νομοσχεδίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα.